της ΚΕΠΑΝΕΜ, του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του ΕΠΑΝ 2 για την περιφέρεια της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση του Μιλητήριου Φλόρινας. Είμαστε εδώ σήμερα για να ενημερώσουμε τα μέλη του Μιλητηρίου και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για το πρόγραμμα που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή και έχει σχέση με την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν σχέση με την κοινοτομία, την εξωστρέφεια, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Και είναι μία απευθείας τόνωση του επιχειρήν στην περίοδο αυτή. Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις από 0 έως 250 άτομα, όπου στη Δυτική Μακεδονία η επιχορήγηση ανέρχεται από 40 έως 50% του όλου έργου που θα υποβληθεί. 40% επιχορήγηση για τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν από 50 έως 250 εργαζόμενους και 50% χρηματοδότηση για τις μικρές και τις πολύ μικρές, δηλαδή από 0 έως 50 άτομα εργαζόμενους. Αφορά επιχειρήσεις σχεδόν 500 δραστηριοτήτων, έτσι, αν τις μαζέψουμε όλες μαζί, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών και ενισχύει και υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Πρόεδρος, και νέες και υποσύσταση. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ένα κονδύλι δημόσιας δαπάνης 22,5 εκατομμύρια. Αναμένουμε με αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν χάνονται από τη Δυτική Μακεδονία, ό,τι και να συμβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα 22,5 εκατομμύρια είναι δεσμευμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Αναμένουμε με τα χρήματα αυτά, εάν υπάρχει ζήτηση που αυτό θέλουμε και σήμερα αρχίζουμε να ενημερώνουμε την επιχειρηματική κοινότητα γι' αυτό, αναμένουμε να εγκριθούν για χρηματοδότηση περίπου 500 επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, τις θεματικές ενότητες που είπαμε νωρίτερα. Στη μεταποίηση επιχορηγούνται σχεδόν όλοι οι κλάδοι. Στον τουρισμό επιχορηγούνται ή έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφοι, για να είμαι πιο σαφής, όλα τα τουριστικά καταλήμματα που έχουν σχέση με νοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία ενός, δύο ή και τριών αστέρων. Αυτό είναι χθεσινό νέο. Ο οδηγός εφαρμογής μέχρι χθες αφορούσε τα ένα και τα δύο αστέρια. Έγινε χθες μια αλλαγή και αφορά και εξυγχρονισμό ξενοδοχείων τριών αστέρων. Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες υπάρχει ενίσχυση του χοντρικού εμπορίου και αρκετών δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες. Επειδή θα σπεύσετε να μου πείτε για το ελληνικό εμπόριο, και το ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, σας λέω ότι έχει προβλεφθεί ειδική δράση για το ελληνικό εμπόριο, που μάλλον θα αφορά και την εστίαση, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι το ελληνικό εμπόριο τη δράση αυτή. Είναι σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία να πούμε επίσης ότι αυτό το ποσό των 22,5 εκατομμυρίων η περιφέρεια, η οποία συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία αυτής της δράσης και λέγοντας την άποψή της για μερικά ζητήματα που την αφορούν την ίδια, υπάρχει μια κατανομή μεταξύ της μεταποίησης του τουρισμού και του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και μια κατανομή το τι θα πάει σε υφιστάμενες και τι θα πάει σε νέες. Ανεξάρτητα από την κατανομή αυτή, να σας ενημερώσω ότι είναι μια αρχική κατανομή και σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν χρήματα. Δηλαδή, αν από μια κατηγορία περισσεύουν χρήματα και μια κατηγορία έχει επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπαίνουν λόγω έλλειψης χρημάτων, μεταφέρεται από τη μία στην άλλη, ώστε να μην χαθούν καθόλου χρήματα από τη Δυτική Μακεδονία.
υπόλοιπες λεπτομέρειες και όλα τα σχετικά θα τις αναφέρουμε στην ημερίδα που έχουμε, την ενημέρωση που θα κάνουμε. Απλώς να πω ότι η δράση αυτή είναι σχεδιασμένη με γνώμονα το τι συμβαίνει σήμερα. Έχει λάβει πολύ υπόψη τη σημερινή κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι πολύ φιλικότερη από άλλες που έχουν βγει ως τώρα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για την αξιολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη νοτηρεσίας, δεν είναι υποχρεωτικό να αποδείξεις την ιδέα στη μετοχή την οποία οφείλεις να καταβάλεις. Στη λήξη του έργου δεν οφείλεις να δημιουργήσεις μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο για την απόδειξη της ιδέας συμμετοχής. Δίνεται η δυνατότητα, όποιος έχει την δυνατότητα αυτή σήμερα, να πάρει με ισόπωση εγκυητική το 100% της δημόσιας δαπάνης προκαταβολικά, όποιος έχει αυτή την ευκαιρία, είπαμε. Δεν εξαρτάται το επενδυτικό σχέδιο από τον τζίρο σου, έτσι. Υπάρχουν πολλές έτσι ευκολίες. Επίσης, να φανταστείτε, έχουμε σκεφτεί και το ενδεχόμενο να υπάρχει μια δυσκολία για την αδειοδότηση κάποιου. Οπότε, έχουμε θεσπίσει το εξής που δεν έχει γίνει ως τώρα. Στο τέλος του έργου, για να παραλυθεί το έργο, όλα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται χρειάζεται να λειτουργούν νόμιμα. Επειδή ξέρουμε και τις καθυστερήσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, η δράση λέει το εξής. Στο τέλος του έργου, αν δεν έχεις την άδεια λειτουργίας που είναι αναγκαία, κλείνει το έργο και πληρώνεσαι, εξοφλείσαι με μια αίτηση για να βγάλεις άδεια και 6 μήνες μετά μπορείς να υποβάλεις την άδεια που θα βγάλεις χωρίς καμία ποινή. Και άλλα πολλά τα οποία είναι λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι σημαντικές στην υλοποίηση. Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται είναι πάρα πολλές, κυρίως κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, έτσι, επαγγελματικής χρήσης, λογισμικά, δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να διαδώσουμε τη δράση στοχευμένα, οφείλουμε να διαδώσουμε τη δράση σε αυτούς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν «Ελάτε όλοι, γιατί σας αφορά όλους και όλοι είστε μέσα». Υπάρχουν δράσεις οι οποίες θα βγουν για άλλους κλάδους. Θέλουμε να μάθουν όσοι πιο πολύ γίνεται αυτοί οι οποίοι τους αφορά και όχι αυτοί που δεν τους αφορά, για να μην δημιουργήσουμε και λάθος έτσι ελπίδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις, αν θέλετε. Ήθελα να ρωτήσω για δύο κατηγορίες. Να τονίσω, με συγχωρείτε, να τονίσω κάτι το οποίο το είπα και νωρίτερα. Είναι σημαντικό, αυτή τη φορά στα ΠΕΠ συμμετέχουν ενεργά οι περιφέρειες και στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση των έργων. Έτσι είναι σημαντικό να το πω. Ήθελα να ρωτήσω για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βάλει ολική αντόπιση το πρόεδρος και δεν βρίσκονται υπό εγκατάσταση. Όπως και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει πρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και όχι στις τράπεζες. Μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Καταρχάς, να τις πάρουμε, είναι δύο ειδών αυτές που είπατε. Αυτές οι οποίες έχουν κλείσει δεν μπορούν να δείξουν την συνέχειά τους στην περίπτωση που θέλουν να υποβάλουν ως υφιστάμενες. Μπορούν όμως οι επιχειρηματίες αυτοί να υποβάλουν σχέδιο για να κάνουν νέα επιχείρηση, να επιχορηγηθούν ως νέες ή υποσύσταση. Το ποσοστό της κατανομής των 22,5 εκατομμυρίων για αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι μικρό, είναι 30%, δηλαδή από τα 22,5 εκατομμύρια, 6 και εκατομμύρια αφορά τις υποσύσταση. Μπορεί να είναι ομοειδές το αντικείμενο. Βεβαίως, μπορεί και το ίδιο. Απλώς θα αξιολογηθεί σαν νέα. Τώρα, για τις άλλες που μου είπατε, δυστυχώς δεν επιχορηγεί
επιχειρήσεις που χρωστούν στο δημόσιο είναι προβληματικές. Δυστυχώς είναι όρος ο οποίος δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιητικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπως το είπα και στον ΟΕ. Δεν είμαι σίγουρος να σας απαντήσω γι' αυτό, θα το διευκρινίσω. Θα το διευκρινίσω. Θα το διευκρινίσω. Δεν είμαι σίγουρος να σας πω ναι ή όχι τώρα, αλλά είναι ευκαιρία να το δούμε. Θα σας αφήσουμε διευθύνσεις, τηλέφωνα, email κλπ. Και θα σας απαντήσουμε άμεσα. Έτσι, ίσως και αύριο. Ευχαριστώ. Γενικά θα συμβεί αυτό, δηλαδή και σήμερα θα δεχτούμε ερωτήσεις και από τους ενδιαφερόμενους. Ό,τι ξέρουμε το απαντάμε σήμερα, ό,τι δεν ξέρουμε σήμερα για να μην απαντήσουμε λάθος, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Σε μια-δύο μέρες άμεσα θα δίνουμε απαντήσεις υπεύθυνες, γιατί δεν είναι καιρός να δίνουμε απαντήσεις ανέφερε. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι. Έχετε δίκιο. Επειδή λοιπόν δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, να μην σας πω λέει όχι, για να μην είναι λάθος η απάντηση. Θα τα καταγράψω και θα ανταλλάξουμε στοιχεία να τα. Από αυτά τα 22,5 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει κάποια περαιτέρω κατανομή στους τέσσερις νομούς? Όχι, δεν είναι λόγος με τον αριθμό των προτάσεων. Δυστυχώς, σε επίπεδο περιφέρειας είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε ανταγωνισμό όπως έχουμε σε άλλα παραδικά όρων των περιφερειών στον ίδιο κουβά. Ευτυχώς, οι περιφέρειες έτσι είναι κλειδωμένες. Τα 22,5 δεν βγαίνουν ούτε δεν μπαίνουν άλλα στην Λίβη. Τη Δυτική Μακεδονία, αλλά ούτε χάνονται από τα 22,5. Αλλά είναι καλός ή κακός ο ανταγωνισμός σε επίπεδο περιφέρειας. Σε επίπεδο νομού η κοινότητα δεν το βλέπει καν. Δηλαδή η κοινότητα βλέπει περιφέρειες μόνο. Και δεν υπάρχει και άτυπη. Δηλαδή και θα μπορούσα να σας πω και άτυπα. Θα μπορούσα να σας πω ότι άτυπα δεν υπάρχει. Έτσι, είναι ανταγωνιστικό. Αφήστε να έχουμε υποψήφιους. Έτσι, και θα δούμε. Θα τελειώσουμε τώρα. Στο προσωπικό υπάρχει αύξηση, όπως άλλα προγράμματα? Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για αύξηση. Δεν υπάρχει. Γιατί είχαμε πολύ πρόβλημα στα παλιά προγράμματα, είχαμε μεγάλο. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για αύξηση. Τι χρονικό ορίζονται? Μα κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα εγκριθούν, έχουν 15 μήνες να υλοποιήσουν το έργο τους στην περίπτωση της μεταποίησης και του τουρισμού και 12 μήνες στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, έχοντας και ένα μπόνους, εάν θέλουν, 3 μηνών επιπλέον. Πάντως να σας ενημερώσω ότι όλα λήγουν τον έκτο του 2015. Δεν μπορεί κανείς να υλοποιήσει έργο μετά από αυτή την ημερομηνία.